καινούργια χρονιά για το ΙΕΚ Βολτέρος, η 13η κατά σειρά χρονιά. Μία χρονιά η οποία βρίσκει πλέον την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με ένα καινούργιο νομοσχέδιο που εντάσσει τα αντίστοιχα ιδρύματα στην ανώτερη εκπαίδευση και βέβαια έχουμε και την αλλαγή του ονόματος, πλέον ονομάζονται σχολές ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μία χρονιά λοιπόν που έχουμε θεσπίσει και έχουμε δημιουργήσει νέα τμήματα αυστηρά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του τόπου. Τα παιδιά, οφείλω να πω ότι ανταποκρίθηκαν και είδανε την σπουδαιότητα των αντίστοιχων τμήματων και φυσικά μαζί με τους καθηγητές είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη χρονιά με πολλές ελπίδες και με πολλά όνειρα και για εμάς τους καθηγητές αλλά και για τα παιδιά μας. Τι νέο εισάγεται στην εκπαίδευση της περιοχής και άρα στην αγορά εργασίας αύριο, ποιες νέες ειδικότητες? Πέραν από τις κλασικές ειδικότητες οι οποίες εδώ και 13 χρόνια μετέχουν ή αν θέλετε αποτελούν την πεπτουσία του Ιδρύματος του Βολτέρου, φέτο έχουμε δημιουργήσει μια καινούργια ειδικότητα, τη μηχανοτρονική οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουμε την απαραίτητη όθηση στην ηλεκτροκίνηση που είναι το ποθούμενο, αλλά και μέσα από διάφορα project που θα τα ανακοινώσουμε συντο χρόνο, να οδηγήσουμε και στην υδρογονοκίνηση, άρα δηλαδή σε πιο βιώσιμες μεταφορές, κάτι το οποίο χρειάζεται συνολικά ο τόπος μας και φυσικά η περιοχή μας, δοθέντως ότι μπορεί να παίξει έναν πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, είτε την πράσινη είτε την οποιαδήποτε άλλη, αλλά και στην παραγωγή του υδρογόνου. Η δεύτερη ειδικότητα την οποία έχουμε αναβαθμίσει είναι ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξεως, αερισμού και κλιματισμού, όπου και εδώ εντάσσουμε νέα μαθήματα και νέους κύκλους προγραμμάτων, όπως ο ηλιακός κλιματισμός, που πάλι μπορεί να συνδυάσει την μεγάλη απαίτηση των κλιματιστικών λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι δύο ειδικότητες είναι αυστηρά βγαλμένες μέσα από την περιοχή μας και φυσικά μπορούν να προσφέρουν, να αποτελέσουν την ατμομηχανή της κατάρτισης για την περιοχή μας. Καλή πρόοδο σε όλους, παιδιά. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Αντιδήμαρχε, παιδείας μόνο θα πω, τα υπόλοιπα καλό κουράγιο. Κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Κοζάνης, αγαπητοί γονείς και αγαπητά παιδιά. Καλώς ήλθατε, καλωσορίσατε στις εγκαταστάσεις του Βολτέρου,
στο ίδρυμα το οποίο για τα επόμενα 2 χρόνια τα νεότερα παιδιά και για 1 χρόνο ακόμη τα παλιά μας παιδιά θα συνεχίσουν να είναι εδώ, να είναι μαζί μας με όλους αυτούς τους εξαίρετους καθηγητές και κάποιους καθηγητές που βλέπω από την κάτω πλευρά, οι οποίοι θα σας οδηγήσουν στον δρόμο της γνώσης, στον δρόμο της καταξίωσης και στον δρόμο της επιτυχίας. Γιατί εμείς μπορούμε και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτή την επιτυχία που χρειάζεται. Θα ήθελα σε αυτή την στιγμή να διαβάσω έναν χαιρετισμό του βουλευτού της πόλης μας, του κυρίου Παπαδόπουλου. Αγαπητοί υπεύθυνοι και σπουδαστές, σπουδάστριες του ΙΕΚ Βολτέρος, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραβρεθώ στον αγιασμό έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Δυστυχώς όμως κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παραστώ προσωπικά. Σας εκφράζω ωστόσο τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική χρονιά με υγεία και είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσετε να είναι γεμάτη ευκαιρίες και νέες προοπτικές για όλους. Είναι ευρέως γνωστό πως το ΙΕΚ Βολτέρος έχει την παλιά ονομασία ο κύριος βουλευτής, ΣΑΕΚ λέγονται από φέτος, θα πούμε μετά βέβαια εμείς, έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας και στην προσαρμογή στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη χιλιάδων σπουδαστών. Εύχομαι σε όλους τους υπεύθυνους καλή δύναμη και πολύτιμο στο πολύτιμο έργο τους και στους σπουδαστές καλή πρόοδο και επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους. Καλή χρονιά, με εκτίμηση, Μιχάλης Παπαδόπουλος. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι ο Δήμος Κοζάνης είναι πάντα κοντά σε οποιαδήποτε και επιχειρηματική δραστηριότητα και όταν αυτή είναι μαζί με το κομμάτι της παιδείας είναι ακόμα πιο όμορφο, γιατί βλέπω εδώ δουλεύουν, εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι πάρα πολλά παιδιά. Αλλά το κομμάτι που θέλω εγώ να επικεντρωθώ δεν είναι το κομμάτι του αντιπάρκου. Αυτό αφήστε εδώ, είναι εκτός. Είναι το κομμάτι της εργασίας. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό κάνω, γιατί οι δήμαρχοι έρχονται και φεύγουν, αλλά η δουλειά είναι αυτή που μένει. Αυτό που κάνετε εσείς εδώ, αυτό που σπουδάζετε, οι ειδικότητές σας, επειδή το βλέπω καθημερινά στα γραφεία μου, πραγματικά είναι το κομμάτι το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας αποκατάσταση. Δηλαδή, αν μου λέγανε τώρα, αν θέλεις να σπουδάσεις ξανά νομική ή να τελειώσω ψυκτικός, μπορεί να σας φαίνεται λίγο αστείο, λίγο ακραίο, μπορεί να επέλεγα το ψυκτικός. Οι ειδικότητες που έχετε και σε αυτό το ΣΑΕΚ, λοιπόν, και σε όλα τα ΣΑΕΚ που υπάρχουν στην Κοζάνη, έτσι, δεν διαχωρίζουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω η Κοζάνη είναι από τα πιο προχωρημένα κομμάτια στο κομμάτι των πρώην ΙΕΚ. Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες θα βρείτε δουλειά. Πραγματικά θα βρείτε δουλειά. Απλά πρέπει να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει εσάς. Τώρα αυτά που λέω μπορεί να τα ακούτε θεωρητικά, έτσι, τι μας λέει αυτός με μια γραβάτα κίτρινη, αλλά το θέμα είναι ότι διαλέξτε αυτό που θέλετε. Γιατί αν διαλέξετε κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλετε, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Και κάπου θα εγκλωβιστείτε και θα το παρατήσετε. Από τώρα, εδώ είναι 2 χρόνια τα οποία μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε, μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που σας ενδιαφέρει και που έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Σας αναφέρω τη λέξη ψυχτικός, γιατί όταν ψάχνουμε τον καλοκαίρι ψυχτικό να περάσουμε το air condition, νομίζω ότι τον πάμε από το σπίτι του και τον παίρνουμε να το φέρουμε να μας το περάσει. Άρα λοιπόν, κάντε αυτό που θέλετε πρώτα, αυτό που σας γεμίζει και στο τέλος σκεφτείτε και το υλικό κομμάτι. Γιατί όσο και αν λέμε ότι το συναίσθημα, η ομορφιά, αυτό που μας αρέσει, κοιτάξτε όμως και το υλικό κομμάτι, γιατί το υλικό κομμάτι συνδέεται πάντα με το συναισθηματικό κομμάτι και με την αγάπη μας για τη δουλειά. Εγώ είμαι λίγο ελιστής, γι' αυτό τα λέω έτσι, σε αυτό το τομέα. Πάντως, ειλικρινά, τα πτυχία σας, επειδή τα βλέπω καθημερινά, έχω δει χιλιάδες, έχω πιάσει στα χέρια μου χιλιάδες πτυχία των πρώην ΙΕΚ, πραγματικά έχουν αξία. Για να εκπληρώσετε ένα στόχο,
για να εκπληρώσετε ένα όνειρο. Εδώ δεν ήρθατε επειδή καταταχθήκατε μέσω ενός συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εδώ ήρθατε γιατί το επιλέξατε εσείς, γιατί κατά τεκμήριο σας αρέσει αυτό το οποίο θέλετε να σπουδάσετε και για να πω και αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος προηγουμένως και γιατί προσδοκάτε ότι θα έχετε ένα όφελος στο Υπουργείο Αντιδήμαρχος, εγώ θα πω μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση.